Καλώς τους, καλώς ήλθατε. Η εκπομπή «Εμείς και ο κόσμος» μας αυτήν την ώρα μαζί σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που συντονίζεστε και να είστε πάντοτε καλά. 2 ώρες το πρωί ραδιόφωνο, όπως κάθε πρωί στους 97,2. «Εμείς και ο κόσμος» μας ραδιοφωνικά. Και τώρα άλλη μία ώρα τηλεόραση στο Ρικένα και στο Ρικσάτ. Χαιρετάμε όλο το νησί μας μέσω του Ρικένα και ολόκληρο τον κόσμο μέσω του δορυφόρου που συντονίζεται. Χαιρετάμε όλους τους αποδημούς μας. Να είστε πάντοτε καλά, ο Θεός να σας έχει πάντα καλά. Η στήριξη και η υποστήριξή σας πάρα πολύ σημαντική. Να ξέρετε ως επίσης και τα μηνύματά σας τα οποία φτάνουν καθημερινά. Για ακόμη μια φορά, ο Σταμάτης Κραουνάκης ανανεώνει το ραντεβού του στο χειμερινό Άλσος και υποδέχεται το κοινό του με μια σούπερ παράσταση. Τίτλος «Πάμε Κραουνάκη». Πάμε κι εμείς και πάμε και στην όμορφη Αθήνα και εκεί θα τον συναντήσουμε. Καλησπέρα, αγαπητέ μου κύριε Κραουνάκη. Καλησπέρα κύριε Χαμάτσο. Θα με λέει Σταμάτη, να σε λέω Λουκά, να τελειώνουμε με αυτό. Καλησπέρα Σταμάτη. Ιστορία. Όλα καλά. Όλα καλά. Πόσο χαίρομαι για αυτή την συνάντηση, την τηλεοπτική, αλλά και αυτό το συναπάντημα και πάλι στο όμορφο Άλσος, όπου ο κόσμος έρχεται τα Σαββατοκύριακα και περνάει υπέροχα μαζί σας. Ναι. Να πω ένα χρόνια πολλά καταρχήν. Στις Ανούλες. Στα κορίτσια που έχουν το όνομα της μαμάς της Παναγίας. Α, ναι, σωστά. Και που για μένα είναι, λέει εκεί ο συναξαριστής, ότι αυτή η γιορτή έβαλε τέλος στην ατεκνία. Τόσο ωραίο μήνυμα. Ναι, πράγματι. Χρόνια λοιπόν πολλά στις εορτάζουσες. Ο Θεός να τις έχει πάντοτε καλά και του χρόνου με υγεία πάνω απ' όλα. Και πάμε στο όμορφο Άλσος, όπου μου επιτρέπεις να διαβάσω ένα μικρό σημείωμά σου. Λέει, γεια σας παιδιά, γεια σας αγόρια και κορίτσια, γεια σας ηλικίες, γεια σας οικογένειες. Ενώσαμε στα δύσκολα, φτιάξαμε ένα πρόγραμμα που έδειξε να το γουστάρουμε όλοι. Μέσα στη διαδρομή μας διαμορφώθηκε από την αγάπη σας και τη συμμετοχή σας σε όλες τις βόλτες. Κρατάμε τις ψηλές στιγμές του εκεί που η επικοινωνία γίνεται οικογενειακή γιορτή, φορτώνουμε καινούρια τραγούδια, ολοκένουρια και λαϊκά που λατρεύτηκαν και δίνουμε ξανά με χαρά ραντεβού στο χειμωνιάτικο αυτή τη φορά Άλσος, στο στέκι μας, έτοιμοι να τα δώσουμε όλα. Ακονίστε αισθήματα, ακονίστε φωνές και ελάτε παρέα μας. Ναι. Μπορώ να μιλήσω πια μέσα από την εμπειρία των ημερών. Ναι. Του μήνα που πέρασε. Καταρχήν συμβαίνει κάτι υπέροχο και αυτό είναι η ανάγκη του κόσμου να ενωθεί μετά από την ταλαιπωρία των αποκλεισμών και των κινδύνων της αρρώστιας, της πανδημίας, της ανασφάλειας. Υπάρχει μία φόρα. Υπάρχει μία έξοδος και αν πρέπει να μιλήσω και ελαφρώς προσωπικά, καταρχήν εξαίροντας την τρομερή ομάδα, τους ανθρώπους που είναι δίπλα σε αυτό το εγχείρημα και οι οποίοι είμαι πολύ τυχερός, είναι ένας και οι μουσικοί συνεργάτες και οι τραγουδιστές, αλλά και η τεχνική, αλλά και το σέρβις, πρέπει να πω, αλλά και το αίσθημα του χώρου, μια στρογγυλή, ναι, παλιάς αρχιτεκτονικής αίθουσα, μικρής κλίμακας, μην κάνουμε και τους έξυπνους, γιατί και εμένα, ξέρεις, Λουκά μου, αυτή η περιβόητη ρίση, sold out, δεν μ' αρέσει. Θα μπορούσαμε να πούμε sold out για μια επίδαυρο όταν είναι 10.000 άτομα ή για ένα θέατρο 1.000 θέσεων. Σε μια τόσο μικρή κλίμακα είναι λογικό, αν η δουλειά είναι καλή και ο κόσμος περνάει τόσο ωραία που περνάει, να δημιουργείται αυτός ο κραδασμός. Ναι. Το πιο γλυκό για μένα, ναι, είναι η ολοφάνερη πια αγάπη του κόσμου στο πρόσωπό μου. Και αν θέλεις και η ασυλία, θα βάλω αυτή τη λέξη, που μου δίνει το κοινό, επίσης δεν μ' αρέσει η λέξη κοινό,
τα μάτια που βλέπω μπροστά μου, να διακόψω ένα τραγούδι, να τους κάνω ένα αστείο, να αρχίσω μια ψηλή κουβέντα λίγο μαζί τους, να ρωτάω τα ζευγάρια τι ζώδιο είστε, αν ταιριάζετε. Αναλόγως αυτό που εισπράττω και αυτό που κοιτάζω, ας πούμε, αν δω κάτι ανεδές, γιατί καμιά φορά το κοινό από αυτά το θάρρος γίνεται και ανεδές, θα... Τοποθετήσω τα πράγματα στη θέση. Πάντα τρυφερά. Θα ναι, πω, κούκλα μου, θέλεις να βάζεις το πόδι σου πάνω στη σκηνή, δεν έρχεσαι πάνω καλύτερα να καπνίσεις κιόλας που επιτρέπεται στη σκηνή να κάνουμε και ένα τσιγάρο. Αυτό, Λουκά και αγαπητό κοινό της Κύπρου που με βλέπετε αυτή την ώρα, αλλά και της Ελλάδας και του Δορυφόρου, γιατί είναι και ο Δορυφόρος στη μέση, δημιουργεί, πρέπει να πω, διακόπτω τη ροή, γιατί πρέπει να πω ότι εδώ είχα δύο πολύ μεγάλους δασκάλους στη ζωή μου. Τον έναν τον έχω μελετήσει από τις ηχογραφήσεις και τον άλλον τον έχω μελετήσει διαζώσεις. Ο ένας είναι ο Ζαμπέτας και ο άλλος είναι ο Γιώργος ο Μαρίνος. Μάλιστα. Από αυτούς τους δύο ανθρώπους έχω δανειστεί και σωματοποιήσει, αν θέλεις, και εγώ την άνεση να μπορώ να συνδιαλέγομαι με τον κόσμο, χωρίς κανένα φόβο. Ναι. Προημερών είχε έρθει μια νεολαία, κάτι φίλοι από μια νεολαία, δεν θα πω πια κομματικά, δεν έχει σημασία. Και ένα παιδί 28 ετών με ρώτησε μέσα στο καμαρίνι μετά, «Μα καλά δεν φοβάσαι που είσαι τόσο ανοιχτός στην πολιτική σάτυρα?» Και λέω «Όχι». Και δεν φοβάμαι, γιατί το να κάνεις μια πλάκα, καταρχήν δεν αφήνω και κανέναν, πώς το λένε, αστόλιστο. Γιατί αυτός είναι και ο ρόλος της σάτυρας όταν γίνεται πολύ κάτι σωστά. Αστείο. Ναι. Τους πιάνω όλους γαϊτάνι. Είναι μία βραδιά σαν να είμαστε σε ένα σπίτι με μια μεγάλη σάλα και οι άνθρωποι που έρχονται εκεί και πληρώνουν είσοδο και το... να μην πω τη λέξη φτηνό, το χαμηλής τιμής ποτό τους, ας πούμε, ή ναι, το κρασί τους, ή τα ουίσκια τους ή τις σαμπάνιες τους, δεν ξέρω τι. Τώρα τις γιορτές θα έχουμε και κάτι να τσιμπολογήσουμε. Γέμισε η καρδιά μου χαρά και επειδή πραγματικά θα το πω και αυτό, δεν ξέρω πόσα χρόνια ακόμα, το Δεκέμβριο θα μπω στα 68. Ζωή να έχεις. Και δημιουργία. Να έχω και δημιουργία βασικά και να έχουμε υγεία. Και ο Θεούλης να σε έχει πάντα καλά. Δεν ξέρω ακόμα, Λουκά μου και αγαπημένοι φίλοι που με ακούτε, πόσα χρόνια θα έχω ακόμα το κουράγιο και την αντοχή να κάνω 3 ώρες στον αέρα, ας πούμε, χωρίς διάλειμμα. Ναι. Είναι όμως ένας αριθμός το 68. Είναι το τι βγαίνει από μέσα σου, το πώς κατεβαίνει από τη σκηνή και φτάνει προς τους φίλους που είναι απέναντί σου. Και αν μου επιτρέπεις, αφού είμαστε τηλεόραση, πάμε να δούμε το διαφημιστικό. Ευχαριστίες στο Άλσος και στον Μιχαήλ Μαυρομούστακο για το οπτικό υλικό και να επιμένουμε. Ναι, είναι ταλεντάρα μεγάλο. Παρακαλώ, η συνάδελφη στο κοντρόλ. Δεύτερη χρονιά στο Αλσός κι είναι ο κρυμμένος Αλσός. Τα τραγούδια τα φιλιά μας κι η μεγάλη αγκαλιά μας. Άντε βιβακιά σπροπατώ της αγάπης το Σαββατό και την Κυριακή το γιωμά σε φυλάω γλυκά στο στόμα. Σε αυτή την οικογένεια λοιπόν προσκαλούμε και όλους τους φίλους που πιθανόν να μπουν σε ένα αεροπλάνο από εδώ, από τη Λάρνακα ή την Πάφο, και να φτάσουν κοντά σας στην όμορφη Αθήνα, να επισκεφθούν το όμορφο Άλσος και να έρθουν να κάνετε παρέα. Ήρθανε αρκετοί μέχρι τώρα. Μου έρχονται φίλοι από την
από την Κύπρο και πρέπει να πω ότι υπάρχει μια μικρή διαφορά σε αυτούς τους επισκέπτες. Έρχονται με τη φόρα της βόλτας, πώς να το πω έτσι. Ναι, σωστά, είναι λογικό. Ναι. Καμιά φορά όταν λέω και καμιά παλιοκουβέντα, κοιτάζω αν υπάρχει κανένα παιδάκι ή ρωτάω, έχουμε παιδάκι εδώ και προσέχω να μην πω, ας πούμε. Ναι. Όχι κάτι παραπάνω από αυτό που μπορεί να αντέξει ένα παιδί. Στην ηλικία μου, στα χρόνια μου, στην εποχή, σε αυτό που ζούμε, το ακόμα άγριο και συγκρουσιακό, αλλά και τρομερά, θα μου επιτρέψεις να πω κάτι. Παρακαλώ. Αυτή η τρομερά δύσκολη στιγμή είναι μεγάλη πρόκληση για μεγάλα έργα. Όχι ότι αντιπαρέρχομαι τα μικρά. Πιστεύω κάθε άλλο ότι κάθε τι μπορεί να κάνει την καύση του και να είναι χρήσιμο ακόμα και στη μικρή του καύση. Σωστά. Αλλά αυτές οι εποχές πάντοτε δίνανε δυνατότητα στους δημιουργούς να φτιάξουν κάτι που να νικήσει τη δυσκολία, να το πω έτσι. Και οφείλω να σου πω ότι πέρα από αυτό το επικοινωνιακό πράγμα, ας πούμε, για παράδειγμα τολμάω κάποια στιγμή και παίζουμε στα αρχαία ένα τραγούδι για τον έρωτα από την Αντιγόνη και πέφτει το μαγαζί, γίνεται χαμός. Αυτό τι σημαίνει, ότι και μετά μπαίνει ένα τσιφτετέλι ισραηλίτικο που έχω βάλει λόγια ελληνικά και γίνεται σκοτωμός. Ή ο Γεροντίδης στο Θεοδωράκι, ας πούμε, ή στο καινούργιο τραγούδι που του έγραψε ο Δελιμποριάς για τα νούμερα, ή ο Στιβανάκης μας, τον λέω μικρό ενώ δεν είναι ο μικρότερος, ο οποίος λέει λαϊκά της εποχής του 70, φτιαγμένα κάπως φρέσκα, ας πούμε, το «Όχι, θα κάτσω να σκάσω» ή την αφιλότιμη, ξέρω εγώ. Και καταλαβαίνεις εκείνη την ώρα ότι όπως μέσα σε μια γιορτή, όπως μέσα σε ένα πάρτι, βάζουμε ό,τι μας κατέβει κάποια στιγμή, ό,τι φέρει το ένα το άλλο. Έχω επίσης τον Κοσμά, τον Κοκόλη που παίζει μπουζούκι, κιθάρα και τραγουδάει εξαιρετικά. Ή το Θεολόγο που είναι το βιολί μας και ο οποίος ψέλνει εξαιρετικά. Και αυτό που έχει ίσως σημασία είναι ότι ο καθένας από εμάς μέσα σε αυτό το παιχνίδι έχει πάρει αυτό που του πάει, αυτό που του ταιριάζει. Δείχνει αυτή η όλη παρέα, γίνεται ένα με τον κόσμο που έρχεται. Και αυτό είναι το σημαντικότερο, αντιλαμβάνω. Φεύγουν ευτυχισμένοι οι άνθρωποι. Εγώ πάντα ρωτάω την ώρα που φεύγουμε. Ναι. Με τη Δέσποινα και την ευχαριστώ πολύ γιατί δεν ξέρω αν χωρίς τη Δέσποινα θα άντεχα μόνος μου αυτό το ταξίδι και χωρίς τον Γιώργο τον Τζεβρένη που είναι ο άνθρωπος που τρέχει την ομάδα. Ρωτάω τον Μπαρκαδόρο ένα πιτσιρικά που έχουμε στην είσοδο που μας δίνει τα κλειδιά του αυτοκινήτου, λέω πώς φεύγανε, ας πούμε, μου λέει φεύγουν ευτυχισμένοι. Αυτό είναι. Πολλές φορές κοντοστέκονται και στην έξοδο γιατί θέλουν να μιλήσουν μεταξύ τους πριν μπουν στα αυτοκίνητα τη χαρά που έχουν πάρει και αυτό είναι ένα δώρο. Είναι και μεγαλύτερη ανταμοιβή, εγώ πιστεύω, όλο αυτό. Είναι ένα πράγμα για μένα. Θερμές ευχαριστίες λοιπόν στην κυρία Κραουνάκη και στον κύριο Τζεβρέμη και για τη βοήθεια σήμερα. Και πάμε ακόμη να απολαύσουμε ένα οπτικό, παρακαλώ εσύ να έχεις το κοντρόλ, από το Άρσος και τον κύριο Μιχαήλ Μαυρομούστακο. Thank you.
Και πώς να μην περάσει καλά, όποιος έρθει εκεί, αγαπητέ μου, στο μάτι. Να δούμε λίγες φωτογραφίες, μου επιτρέπεις. Παρακαλώ, εσύ να αφήσεις το κοντρόλ. Πάμε στην Αφίσα. Γελάω πολύ. Ναι. Εκπληκτική, πραγματικά. Αυτή η Αφίσα μου άρεσε πάρα πολύ. Με ενθουσίαζε, για να σου πω την αλήθεια. Αυτή είναι του Πέτρου του Παράσκη, δουλειά του. Μπράβο του. Έκανε τα... Μπράβο του. Το artwork. Ναι. Ελάτε στην επόμενη, παρακαλώ. Εδώ ο κόσμος και το πώς περνάει μαζί σου. Έλατε. Μα έχω πλάκα όμως. Εδώ... έχεις πολύ πλάκα. Αγάπη, εγώ θα έλεγα. Ελάτε και στην επόμενη. Και εδώ. Εδώ τα παιδιά. Ναι. Έχω πλάκα. Και πόσο ο κόσμος σας αγκαλιάζει και πόσο ωραία περνάει σε αυτό το χώρο. Τον πολύ ζεστό και οικογενειακό, εγώ θα έλεγα. Ναι. Αυτά μάτια. Τα μπαζούρ του φίλου μου, του άλλου φωτιστή, του Κώστα του Μπλουγουρά, από ναι. τα καλοκαίρια που τα φτιάξαμε. Λοιπόν, έχει παίξει πάρα πολύ και θα σου το πω. Ναι. Η συνδρομή πολλών φίλων, ας πούμε, αυτά τα τεράστια μπαζούρ που ήταν ιδέα του Κώστα, ναι. Μας τα έφτιαξε μία κυρία και μας τα χάρισε. Μάλιστα. Η Κλιμαφώτ, μια πολύ καλή εταιρεία που κάνει φωτιστικά. Και είχε την ιδέα ο Κώστας να κάνουμε αυτά τα τεράστια μπαζούρ που είναι σχεδόν ένα μέτρο το καθένα. Ναι. Και μου λέει αυτή η κυρία, μου λέει, μα θα κάνετε τόσο μεγάλα μπαζούρ. Λέω, ναι, κάντε τα. Λέω, θα έχει ενδιαφέρον. Και αυτό το τεράστιο μπαζούρ, κάπως αλλιώς τα λέγανε αυτά που πατάγανε σε βάση. Τα πορτατίφ. Όχι, το πορτατίφ είναι το μικρό. Αυτά λέγονται κάπως τα μεγάλα. Ναι, λοιπόν. Είναι το αίσθημα του πατροπαράδοτου σαλονιού. Είναι. Πολύ σωστά. Που το βρίσκεις όποιος... στα πιο πατροπαράδοτα κλασικά σαλόνια. Σαλόνια υπήρχε τουλάχιστον ένα. Ναι, ένα ψηλό και μάλιστα είχε και κρόσια γύρω-γύρω, τα περισσότερα από αυτά. Ναι. Και ήταν και με βελούδο. Βεβαίως. Εμείς έχουμε έξι. Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο σας. Είστε μπροστά και στο γενικό αποτέλεσμα. Πόσο μου αρέσει κάθε φορά που μιλάμε. Πραγματικά περνάω υπέροχα. Θα έρθουμε και εκεί να σε δούμε από κοντά, έτσι. Για να σε δω να πάρεις και τον άλλον από το άλλο κανάλι. Τον φίλο μου. Το Χρήστο το Μιχάλαρο. Το Μιχάλαρο. Από το Σίγμα. Με τα χαράς. Θα έρθουμε και οι δυο. Μια μέρα. Λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού μας στο όμορφο Άλσος, αγαπητέ μου Σταμάτη. Και προσκαλούμε και προκαλούμε, με την καλή έννοια, όλους όσοι μας βλέπουν τώρα και έχουν κλείσει. Και προκαλούμε. Ναι. Πάντα ο έρωτας είναι αυτός που πετάει το σκηνί. Πολύ σωστά. Στον κόσμο. Και όσοι έχουν κλείσει ήδη εισιτήριο και όσοι θα κλείσουν, να βάλουν στο πρόγραμμά τους αυτές τις λίγες μέρες που θα είναι στην όμορφη Αθήνα και το όμορφο Άλσος και τη δικιά σας υπέροχη παρέα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι να σου πω, Λουκά μου. Εγώ πολύ σε ευχαριστώ. Απλώς θέλω να πω για τους όποιους φίλους μας διαλέξουν, γιατί έχει πολλά ωραία πράγματα η Αθήνα, να κάνουν τις κρατήσεις τους όσο έγκαιρα. Πιο έγκαιρα, ναι, γίνεται. Γιατί πλησιάζουν και γιορτές. Όχι, υπάρχει μια ροή αυτή τη στιγμή έντονη και θα ήθελα να μπορέσουν να καθίσουν καλά και όλοι να περάσουν ωραία. Να κάνετε και μια παράταση. Σκεφτείτε το. Λαμπατέρ, βρήκαμε τον... Λαμπατέρ. Ο καλός συνάδελφος στο κοντρόλ. Ο Νικόλας. Μπράβο, συγχαρητήρια. Μάλιστα. Είναι Λαμπατέρ. Λαμπατέρ. Σταμάτη μου, σε ευχαριστώ. Εγώ πολύ, Λουκά μου, αν δεν τα πούμε μέχρι τις γιορτές, ευτυχισμένες γιορτές, και σας περιμένω οπωσδήποτε, μάλλον θα κάνουμε παραπάνω από μία παρατάσεις. Πάρα πολύ ωραία. Γιατί αυτό ανταποκρίνεται και στην αγάπη του κόσμου, αλλά και τη δικιά σας. Ο Θεός να σε έχει πάντοτε καλά και κατά την Κυπριακή. Σας φιλώ όλους και το κοντρόλ και τα κορίτσια και τους τεχνικούς και την αγάπη μου στο αγαπημένο μου, λατρεμένο μου νησί σας. Να σε πάντα καλά, Σταμάτη μου. Ο Θεός να σε γλέπει και να σε σέπει κατά την Κυπριακή. Σε φιλώ. Ευχαριστώ. Γεια χαρά. Παρακαλώ, η καλή συνάδελφη στο κοντρόλ, στο βίντεο. Δεύτερη χρονιά στο Άλσος κι είναι ο κρυμμένος Άλσος. Τα τραγούδια τα φιλιά μας κι η μεγάλη αγκαλιά μας.
Πάμε κραουνάκι από 5 Νοεμβρίου κάθε Σάββατο και Κυριακή. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Πάμε στο δεύτερο μισό. Τίτλος: ένας συνεχής αγώνας για δικαίωση και επιστροφή μέσα από τη μουσική. Και είμαστε πάρα πολύ υπερήφανοι κάθε φορά που φιλοξενούμε στο στούντιο μουσικούς δημιουργούς μας και όχι μόνο, οι οποίοι μας τιμούν όχι μόνο στην Κύπρο αλλά και στο εξωτερικό και στις χώρες όπου ζουν, εργάζονται και διαπρέπουν με όλη τη μουσική τους προσφορά, εγώ θα έλεγα, και όχι πορεία. Στο στούντιο έχουμε έναν άνθρωπο από την κατεχόμενη αμόχωστο την επαρχία της, όπου λατρεύει πάρα πολύ και έχει στην καρδιά του όχι μόνο την κατεχόμενη αυτή περιοχή, αλλά ολόκληρο το μοιρασμένο νησί μας, ο οποίος ήρθε με το αεροπλάνο στην Κύπρο. Είχαμε τη χαρά και την τιμή να συνεννοηθούμε και τώρα σήμερα τον έχουμε στην εκπομπή. Ένα εξαιρετικό συνθετή και δημιουργό, τον αγαπητό Νίκο Σαββίδη. Καλώς τον καλωσόρισες. Γεια σου, Λούκα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ. Χαίρομαι που σε βλέπω ξανά. Και εγώ το ίδιο. Και χαιρετάμε ιδιαίτερα τον Ηνωμένο Βασίλειο σήμερα, έτσι. Εντάξει. Που μας βλέπει δορυφορικά. Τον ελληνισμό ανά τον κόσμο. Τον ελληνισμό ανά τον κόσμο. Πάρα πολύ σωστά. Γεννηθείς το 1973 στο Λονδίνο. Ωστόσο, μεγαλώνεις και ζεις στην Αμόχωστο μέχρι το 1973, έτσι. Βέβαια. Ναι. Δηλαδή, ναι, σίγουρα. Ναι. Όλα τα σχολεία μου στην Αμόχωστο, από γονείς αγαπητούς στην πόλη, ναι. Οικογένεια Βραχίμη, οικογένεια Σαββίδη, οικογένεια Χατζίπαναγη. Βάθιες ρίζες αμοχωστιανών. Τουλάχιστον 400 χρόνων εξ όσων γνωρίζω από την Νάσα Πανταπίου. Μάλιστα. Την αγαπητή μας δόκτωρα Πανταπίου, ναι. Η οποία πραγματικά κάθε φορά μας φωτίζει με τις γνώσεις και σίγουρα την εξερεύνησή της. Και στην πρωτιαστική φοιτήσες και του Αγίου Νικολάου και στο δημοτικό της Γάμα Αστικής του Αγίου Ιωάννη και στην Ενωρία της Αγίας Τριάδας, όπου ακολούθησες και το πρώτο γυμνάσιο στη συνέχεια. Πόσο χρόνο όταν ήρθε η τουρκική εισβολή, 21? Είναι 21 ακριβώς. Ήτανε η ηλικία όπου άνοιγε πια ένας άνθρωπος στα φτερά του για να δημιουργήσει, να δημιουργήσει ίσως την οικογένειά του, τη ζωή του, την πορεία του και έρχεται ξαφνικά μία τουρκική εισβολή και προχωρά στην κατοχή όσων είχαμε ζήσει και ονειρευτεί και έπρεπε να φύγουμε γιατί κάποιοι μας έδιωχναν. Ποιο ήταν αλήθεια το συνέστημα? Κοιτάξτε, εγώ έφυγα ένα χρόνο πριν, ναι. Αν και έκανα το στρατιωτικό μου 2 χρόνια, 71-73, μάλιστα, στο Πογάζι. Ήμουν έτοιμος να επιστρέψω τις πρώτες μου διακοπές. Μάλιστα, το καλοκαίρι. Στην Αμόχωστο, τις 18 Ιουλίου. Μάλιστα. Μας προλαμβάνει το πραξικόπημα, 15, εισβολή στις 20 και έγινα παθητικός θεατής των γεγονότων. Ναι, με μαύρο ασπρίδι. Έβλεπες από την τηλεόραση? Ναι, ναι. Όπως βλέπουμε εμείς τώρα τους πολέμους σε άλλες περιοχές. Ακριβώς. Έτσι μας έβλεπαν και το 1974. Βέβαια. Μάλιστα. Εντάξει, να μην το ξαπλώσω το θέμα. Έπεφταν οι αλεξιπτωτιστές. Ο Άγγλος έτρεχε στα χωράφια με το μικρόφωνο. Ναι, ο ανταποκριτής που ήταν ο εδώ. Ο Νίκολσον, θυμάμαι. Ναι, ναι, ναι. Ο Μαρίτης. Ναι. Ναι, τα βλέπαμε όλα, ναι. Μάλιστα. Σίγουρα. Πότε ήταν η πρώτη φορά που κατάφερες να έρθεις μετά την τουρκική εισβολή ξανά στο νησί? Το 1979. Πέρασε αρκετός καιρός. Ναι, ήρθε η μητέρα μου με τον Αντώνη τον μικρό. Μάλιστα. Μετά τον Γιώργο που ήταν στην Καντάρα στρατιώτης. Πόσα αδέρφια στην οικογένεια? Είμαστε τρεις όλοι. Μάλιστα. Νίκος, Γιώργος, Αντώνης. Μάλιστα. Ο Γιώργος ο ηθοποιός και ο Αντώνης ο civil engineer, ο πολιτικός μηχανικός. Ο πολιτικός μηχανικός. Πάμε να δούμε λίγο φωτογραφικό υλικό, αν έχετε την καλοσύνη στην Αρχή στο Κοντρόλ, για να γνωρίσουμε και στους φίλους τηλεθεατές τον Νίκο. Έλατε, παρακαλώ, εδώ σε μικρή ηλικία, Νίκο. 2 ετών. 2 ετών. Στα υπέροχα φωτογραφία, τα οποία είχαν αυτή την χαρακτηριστική πολυθρόνα, όχι την ίδια, αλλά αυτό ήταν και το κόνσεπτ, η σκέψη ολόκληρη της παρουσίασης τις περισσότερες φορές. Ελάτε και στην επόμενη. Εδώ, τι βλέπουμε? Ναι, είναι όλη η οικογένεια. Μοναδική φωτογραφία που μας δείχνει όλους και τους 5. Εσύ δεξιά με τη γραβάτα, πάνω, ψηλό, ψηλός. Πολύ σοβαρός ήμουν, ναι. Ο πιο ψηλός. Ναι, πιο ψηλός ήμουνα τότε, πρώτη γυμνασίου πρέπει. Μάλιστα. Ναι. Στην Αμόχωστο. Βέβαια. Μάλιστα. Η μητέρα, ο πατέρας. Εδώ. Είμαι
Δεύτερη σειρά από πάνω, αριστερά προς την ταπέλα που γράφει. Και γράφει ενθύμιον, λέει, πέμπτη τάξη, Αλφα Αστικής, Βαρωσίων, ναι. 1964. Ιούνιος, που σημαίνει λίγο μετά την τουρκική ανταρσία. Ναι, ναι, ναι. Ελάτε, λοιπόν, παρακαλώ, εδώ. Άγιος Ιωάννης, είμαι πάνω, τέταρτος από αριστερά, μετά τον δάσκαλο. Μάλιστα, ναι, ναι, φαίνεσαι. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Μπράβο. Και χαμογελαστός. Εκεί. Πού να ξέρουμε. Ελάτε, παρακαλώ. Και εδώ. Ναι, εδώ είναι η έκτη τάξη γυμνασίου. Ναι. Στα προπήλαια είμαι ήτανε από πάνω πάλι. Ήτανε το γυμνάσιο Αρένων. Ναι, πρώτο γυμνάσιο. Μα είχε και θήλαια. Είχε και θήλαια. Το πρακτικό, βέβαια. Ναι. Ναι, βέβαια. Ήμουνα ο τρίτος από πάνω αριστερά. Μάλιστα. Στο γυμνάσιο Αρένων ο μοχός του φίτησε και ο πατέρας μου, ο Μακαρίτης, να ξέρεις. Σοβαρά. Βεβαίως. Και στο θηλαίο ο μοχός του η μητέρα μου. Πράγμα. Ελάτε και στην επόμενη. Εδώ οι γνωστές παρελάσεις. Σίγουρα. Είναι ο Οδός Δημοκρατίας. Οδός Δημοκρατίας. Μηλιοφόρος Δημοκρατίας. Ναι. Εγώ είμαι από αριστερά η φωτογραφία, είμαι ο τρίτος, δηλαδή πίσω. Πίσω. Πρώτο, τελευταίος, πίσω. Η δεύτερη σειρά, ο μεσαίος. Ναι, ναι, ναι. Ελάτε και στην επόμενη. Εδώ πια, μεγάλος. Είμαι ο μεσαίος. Το πρώτο μας group συγκρότημα τότε, ρυθμικά συγκροτήματα, The Rocks. The Rocks. Βέβαια. Μάλιστα. Και βλέπω πίσω 8 Ιουνίου 1950. Δεν φαίνεται το άλλο, πρέπει να είναι 6-8. Είναι αυτό στην ανόρθωση, το οίκημα της ανορθώσεως στα Χριστούγεννα του 68. Α, μάλιστα. Είναι 68, εδώ είσαι στο Απόλλων Σινεμά. Α, στο Βαρόσι. 1969 αυτή. Μάλιστα. Ναι. Ήμουν ενός χρονού, αγαπητέ μου. Αυτό είναι συγκρότημα του αδερφού μου, του Αντώνη Σεπάστιας. Ο αδερφός μου είναι στα δεξιά. Στα δεξιά του. Ελάτε. Με τον Πάσο, ναι. Ναι. Εδώ εσύ. Εδώ είναι στο Λονδίνο το 76. Μάλιστα. Δηλαδή αρχίσαμε, αγοράσαμε σιγά σιγά τις κιθάρες, ναι. Αν και πήγαινα για πανοφόρη. Μου δώσει η μητέρα μου, ναι, σαν τα λεφτά για να αγοράσεις ένα παλτό. Και ναι, εσύ πήρες κιθάρες, Σίγουρα πήγα την κιθάρα και το μικρόφωνο. Και αρχίσαμε και παίζαμε σε ελληνικά κέντρα. Ελάτε. Ναι. Εδώ ήταν ο πρώτος χρόνος που ήμασταν πρόσφυγες με την αδέλφια μου και τη μητέρα μας την Ελένη. Στον κήπο τότε που ενοικιάζαμε έναν. Στο Λονδίνο, Έναν one bedroom flat ήταν, όχι, ούτε διαμέρισμα δεν ήταν, ήταν δύο δωμάτια. Δύο δωμάτια. Σαν και είμαστε και τέσσερις βολεμένοι σε δύο δωμάτια, έπρεπε να μοιραστούμε το μπάνιο πάνω, θυμάμαι. Μάλιστα. Κουζίνα, υποτυπώδης. Δεν ήταν διαμέρισμα, ήταν δύο δωμάτια. Μάλιστα, ελάτε και στην επόμενη. Εδώ, η μητέρα. Η μητέρα μου αριστερά είναι στο Λονδίνο, μετά από μια παράσταση που τραγούδησα για την παρηγία, συνήθως γύρω στον Ιούλιο, για τα γεγονότα. Και η δεξιά είναι η μητέρα μου, που μετά που παρουσιάστηκα στη Δερίνια το 2003. Α, μάλιστα. Πρώτη φορά με κάλεσε ο Δήμος Αμοχός του. Για τις αντικατοχικές εκδηλώσεις. Μας πήρε τρία χρόνια, τρεις δημάρχους διαφορετικούς. Μάλιστα. Μάλιστα. Αυτά. Το συνέστημα να τραγουδάς δίπλα την πόλη. Ναι. Και να μην μπορείς να πας, πραγματικά είναι πρωτόγνωρο, ναι. Και μάλιστα άγνωστο για τους περισσότερους. Και δει για όσους δεν έχουν ζήσει. Μπράβο. Την εποχή εκείνη, Νίκο. Ακριβώς έτσι, δηλαδή δεν μπορεί κάποιος να φανταστεί το τι πέρασε ένας πρόσφυγας. Τώρα ξέρουμε εμείς από πρώτο χέρι. Σίγουρα είναι πολύ οδυνηρό. Ναι. Και μετά από 48,5 χρόνια μπορώ να πω δεν άλλαξε καθόλου το συναίσθημα. Ακόμα γίνεται πιο έντονο. Σίγουρα, για μένα. Ναι, ναι. Γίνεται εντονότερο. Γίνεται εντονότερο, όπως επίσης και η συγκίνηση. Ναι. Ίσως και καμιά φορά και ο θυμός. Είναι όλα μέσα. Mm. Είναι ανάμεικτα αισθήματα. Ναι. Σίγουρα θυμός, σίγουρα αγανάκτησης, σίγουρα λύπη, σίγουρα πόνος. Και ένα γιατί. Γιατί. Όταν, το γιατί είναι σίγουρα όταν βλέπεις τον γονέα σου, τον πατέρα μου το 99 και τη μητέρα μου το 2005 να φεύγουν με τον πόνο του πρόσφυγα. Της επιστροφής. Γι' αυτόν άρχισα και έγραφα εγώ. Μετά το 99, μάλλον το 99 που τον έβλεπα στο κρεβάτι να φεύγει. Μάλιστα. Και άρχισα και έγραφα ειδικά για την πόλη, ναι. Και μετά για όλη την Κύπρο την κατεχόμενη. Μάλιστα. Αν και πριν έγραφα μουσική για ξένα pop, για να δώσω σε ξένους τραγουδιστές κλπ.
Ναι. Για το επαγγελματικό σου κομμάτι, βέβαια. Ναι, βέβαια. Αλλά πέραν από το επαγγελματικό, τις σπουδές, συνεργασίες, νομίζω ότι το κομμάτι που αφορά στην Κύπρο πάντα θα παραμένει σε μία ξεχωριστή θέση. Βέβαια. Ναι. Ελάτε να συνεχίσουμε τις φωτογραφίες, αν έχετε την καλοσύνη. Έχει ενδιαφέρον να γνωρίσουμε και τους προγόνους του Νίκου. Εδώ. Αριστερά ο Κώστας Βραχίμης, ο πρώτος Μακεδονομάχος με τον Παύλο Μελά το 1904. Μάλιστα. Έφυγε χωρίς να πει τους γονείς του τίποτα και πήγε να πολεμήσει μαζί με τον Παύλο Μελά. Είναι προπάπους ή παππούς? Θείος της μητέρας μου. Άρα παππούς. Θείος, ναι. Θείος της μητέρας. Θείος... Προπάπος. Μάλιστα. Αδερφός, της... αδερφός του παππού μου. Ναι, αδερφός του παππού. Ναι. Παππούς τότε. Ο αδερφός του ήταν ο Σάββας με το μουστάκι δεξιά. Δεξιά. Η μητέρα μου αριστερά πάνω. Μάλιστα, όρθια. Η οποία η μητέρα της κάτω μέση, στη μέση είναι Χατζή Παναγή οικογένεια. Α, είναι η γιαγιά εκεί, ε. Ναι, μάλιστα. Της οποίας η οικογένεια, αφού είπα για τον Κώστα Βραχίμη, να πω και για τον Γιώργο Χατζή Παναγή, ο οποίος ήταν με τους Γαριβαρδινούς. Και όταν πέθανε ο Λορέντζο Μαβίλης ήταν στην αγκαλιά του, άκουσα από το θείο τον Νίνο, τον οποίον χαιρετώ. Πόση σπουδαία ιστορία φέρνει πίσω της μια οικογένεια. Βέβαια. Και πόσο αξιοπρέπεια, εγώ θα λέγα παράλληλα. Πάμε και στην επόμενη. Σίγουρα, από και για τον Νίκο Βραχίμη, τον Μεσαίων, ο λογοτέχνης. Μάλιστα. Γιώργος Βραχίμης, ο πρώτος, μετανάστευσε στη South Africa για να... Για λόγους οικονομικούς τότε. Βιοποριστικούς. Διότι αν και ήταν πλούσια οικογένεια, ξαφνικά ο παππούς με τα πορτοκάλια δεν πήγαν καλά, νομίζω, αλλά ήταν αρχοντική οικογένεια. Μάλιστα. Ελάτε και στην επόμενη, παρακαλώ. Εδώ. Ο Νίκος Βραχίμης, ο πρώτος τερματοφύλακας της Ανόρθωσης το 1934, ο αδερφός της μητέρας. Σπουδαίο πραγματικά και η φωτογραφία το ίδιο. Βέβαια. Μάλιστα. 1934, ο πρώτος τερματοφύλακας. Πρώτος τερματοφύλακας και ο πατέρας μας ήταν ο πρώτος δεξής μπακ. Της Ανόρθωσης. Βέβαια. Ελάτε παρακαλώ. Ναι. Εδώ. Ο πατέρας μου αριστερά. Ναι. Πρέπει να είναι το 48 φωτογραφία. Φωτογραφία. Και δεξιά. Ο δεξιά ήταν ο αδερφός του, ο Νίκος Σαββίδης, δηλαδή ο original, ας το πούμε. Γι' αυτό με βγάλαν και γι' αυτό και έχεις το όνομά του, ε. Ναι, διότι ήταν ο αντιδήμαρχος, ήταν ο οδοντογιατρός. Μάλιστα. Και αντιδήμαρχος με τον Αδάμαντος. Μάλιστα. Ήταν τότε ο εμφύλιος πόλεμος και υπάρχει μεγάλη περιπέτεια μετά. Ναι. Ελάτε παρακαλώ. Εδώ, Νίκο. Η οικογένεια Βραχίμη, η γιαγιά μου, ο παππούς μου, η μητέρα μου στη μέση κάτω. Μάλιστα. Ναι. Σε παιδική ηλικία, ε. Τι καιρή αρχοντική όμως, πρόσεξε. Εντάξει. Γιατί μιλάμε ότι αυτές οι φωτογραφίες είναι φωτογραφίες της αμοχώς του. Έτσι. Ναι. Το πώς ήταν ντυμένα τα παιδιά. Ακριβώς. Οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν μια κοινωνική τάξη. Βέβαια. Και μια ευμάρεια, αλλά και μια αρχοντιά, θα έλεγα. Νίκο. Αυτό είναι αλήθεια, ναι. Ναι. Το σπίτι της γιαγιάς χτίστηκε το 1911. Είναι απέναντι από τη Φραγκοκλισσά και το δεύτερο γυμνάσιο. Εκεί μεγαλώσαμε τα πρώτα μας χρόνια και μετά πήγαμε στην Αγία Τριάδα. Ελάτε παρακαλώ. Εδώ. Οι δύο αδελφέ, Άδα και Ελένη. Μα η Ελένη μητέρα είναι... και η θεία. Μπράβο. Μα κοιτάτε εποχές όμως. Ναι, βέβαια. Ευτυχώς που υπάρχουν και φωτογραφίες. Τις διέσωσαν η Λευκοσία και η Νότιος Αφρική. Ναι, εννοείς μετά την εισβολή. Εγώ τα έχασα άλλα, βέβαια. Σαφέστατα. Τα μαζεύω από εδώ και από εκεί. Ναι. Μόνο από εκεί πήραμε φωτογραφίες. Mm-hmm. Από ανθρώπους που δώσαμε φωτογραφίες πριν το 1974. Μπράβο. Ελάτε. Εδώ. Ο παππούς ο Σάββας. Α, ο παππούς. Ο Βραχίμης ο έμπορας. Ναι. Μάλιστα. Τι εμπορεύεται ο παππούς? Πορτοκάλια. Είχαν υπερβόλια πολλά. Α, βέβαια. Ήταν Έμα. Ήταν φρούτα, ναι. Ναι. Στην Αίγυπτο και Αγγλία. Και μάλιστα. Στις εξαγωγές. Μπράβο. Έλατε. Αριστερά η μητερούλα μου πρέπει να είναι 3-4 χρονών. Και δεξιά η. Και δεξιά η μητερούλα μου έφηβος. Μάλιστα. Μάλιστα. Η μητερούλα πάντα μένει στην καρδιά, ε. Ε. Και πάντα είναι εδώ, να σου πω την αλήθεια. Δεν φεύγει ποτέ. Μα είναι εδώ μαζί μας τώρα. Ναι, δεν φεύγει ποτέ. Έτσι είναι. Και συνοδεύει. Φτάνει να το θέλουμε εμείς. Ελάτε και στην επόμενη. Ευχαριστώ. Τελειώσαμε. Ολοκληρώσαμε. Αυτό σε ξαναείδα. Το γνωρίζεις. Κάπου ξαναείδα. Πάμε να γνωρίσουμε μουσικά και τον Νίκο, αν θέλετε, είσαι να βρεις το κόντρολ. Πάμε στο πρώτο βίντεο για να επανέλθουμε, παρακαλώ. Παιδιά της αμοχής
Τραγούδια μνήμης, προσφοράς και τιμής για την Κύπρο, Νίκο, και για αυτή την κατεχόμενη αμόχωστο, η οποία στάζει σαν πληγή μισό αιώνα μετά, αλλά και τα βιώματα και οι αναμνήσεις. Θα πρέπει να πούμε στους φίλους τηλεθεατές ότι ο αγαπητός Νίκος ασχολείται, ναι, μεν επαγγελματικά με τη μουσική, αλλά το κύριο επάγγελμά του είναι η αρχιτεκτονική. Είναι αρχιτέκτονας, έχει γραφείο αρχιτεκτονικό στο όμορφο Λονδίνο, είναι μέλος του Συνδέσμου Αμοχώς του Μεγάλης Βρετανίας, αλλά και της Ανόρθωσης Λονδίνου. Και επίσης κάτι που πιθανόν να μην γνωρίζετε είναι ότι έχει γράψει τον ύμνο της Ανόρθωσης το 2007, ο οποίος και παίζεται στα παιχνίδια της ποδοσφαιρικής ομάδας κάθε φορά πριν από τους αγώνες της, yeah, ή και μετά, ή και όταν θα πρέπει να πανηγυρίσουν κάποιες νίκες. Όμορφο συνέστημα, παρά την κατοχή. Νιώθεις ότι έχεις μία προσφορά και δίνεις με το δικό σου τρόπο όταν και εφόσον κληθείς να το κάνεις, Νίκο. Έτσι. Ναι, τότε ανακηρύξαν διαγωνισμό το 2007 η Ανόρθωση, ναι, για ύμνο. Ναι. Όπως και έπραξα ανάλογα, αλλά λόγω προσωπικών υπάρχουν οι ζηλοτυπίες, δυστυχώς, και ακόμα να τον επισημοποιήσουν, αλλά εντάξει. Ναι. Και επίσης έχει γράψει και τον ύμνο για τη Νέα Σαλαμίνα και τον ύμνο του ομίλου αντισφαίρησης της αμοχώς του. Ναι, σωστά. Ο ύμνος αντισφαίρησης είναι στο δεύτερο άλπου. Μάλιστα. Το της Σαλαμίνας θα είναι στο τρίτο. Στο τρίτο. Ναι. Έχεις και μια κόρη. Ναι, βέβαια. Η οποία μιλάει και ελληνικά.
Γιατί την έχεις μαζί με την Βερονίκη, η οποία έχει καταγωγή από τη Γαλλία. Ναι. Άρα είναι και μισή Γαλλίδα. Ωστόσο μιλάει και τα ελληνικά της και τα γαλλικά της. Βλέπω εδώ και αγγλικά και ισπανικά. Σωστό. Μπράβο. Και πού βρίσκεται τώρα? Στη Γαλλία. Και με τι ασχολείται? Αν και μιλά τις τέσσερις γλώσσες. Έκανε μεταφράσεις, αλλά τώρα είναι φυσιοθεραπεύτρια για ομάδες ράγκμπι των γυναικείες. Μάλιστα. Της εθνικής της Γαλλίας. Της εθνικής Γαλλίας. Mm. Χαίρομαι πάρα πολύ. Mm. Ο Θεός να την έχει πάντα καλά. Μάλιστα. Να δημιουργεί και να είσαι υπερήφανος, είμαι σίγουρος. Σίγουρα. Για την ίδια, αλλά και η ίδια για τον πατέρα της. Ή όχι? Ελπίζω. Κάθε φορά που βλέπουμε πλάνα από το Λονδίνο, αλλά και γενικότερα από το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και άλλους οργανισμούς σε άλλες πρωτεύουσες σε όλο τον κόσμο, από απόδημους Κυπρίους που προσφέρουν και αγωνίζονται για την Κύπρο, mm. Να ξέρετε ότι συγκινούμαστε ιδιαίτερα. Στο επόμενο βίντεο υπάρχουν και πλάνα από τους αγώνες των αποδήμων. Yeah. Αυτή τη φορά είναι στο κέντρο του Λονδίνου, στην καρδιά της Βρετανικής πρωτεύουσας, και τους αγώνες των αποδήμων μας, όλους εσάς. Είμαστε υπερήφανοι για εσάς, να ξέρετε. Και για εσάς που μας βλέπετε αυτή την ώρα τηλεοπτικά από τον Ηνωμένο Βασίλειο και όλο τον κόσμο. Και ευχαριστούμε που ο δικός σας αγώνας και η προσφορά είναι συνεχής. Παρακαλώ. Κερίνια Καραβάς, αυτά είναι δικά μας και όχι της Τουρκιάς. What we want? What do we want it? Αγώνας, λευτεριά, επιστροφή. Turkish troops. Αγώνας, λευτεριά, επιστροφή. Πάντοτε πανέμορφη, ίσου πάντα ζωγραφιά. Μας σου πήρανε τα χάρη σου, σε μουσάπα τώρα πια. Τόσα χρόνια μου περάσανε, όσα με έχεις τώρα πια. Η ελπίδα δείχνει σκέψη μας, ναι, και μια μας λυγιά. Είσαι τώρα
Αμήν, Παναγία μου. Θα έλεγα, αγαπητέ μου Νίκο. Και βλέποντας όλη αυτή την πορεία σου, αλλά και την αγάπη σου και την προσφορά σου και των φίλων στο Ηνωμένο Βασίλειο, τελικά η πατρίδα δεν είναι μόνο τόπος, είναι και τρόπος. Ή κάνω λάθος? Σωστό. Ναι. Κοίταξε, εμείς οι Έλληνες της Διασποράς αισθανόμαστε ότι φυλάμε θερμοπύλες εκ του μακρόθεν για όλο το γένος. Ναι. Και εμείς πιστεύουμε σε σωστούς ηγέτες και όχι σε κόμματα, οφείλω να το πω. Ναι, ναι, γιατί οι φανατισμοί στο τέλος φέρνουν τα αποτελέσματα. Αυτά που δημιουργήσαν τελευταίως είναι... Και αυτά που ζούμε δυστυχώς καθημερινά και βλέπουμε, τα οποία δεν περιποιούν τιμή. Σίγουρα. Έχει ο καθένας το δικαίωμα... Δεν μαθαίνουμε το μάθημα μας. Ναι, έχει ο καθένας το δικαίωμα της άποψής του, έτσι. Ναι, σίγουρα. Ναι. Και είναι και δημοκρατικό αυτό το δικαίωμα. Οι ακρότητες όμως και οι φανατισμοί φέρνουν καταστροφή. Τη ζήσαμε πολλές φορές ως γένος ελληνικό. Ακριβώς. Είναι η κατάρα της φυλής. Ναι, θα ήταν καλά να αρχίσουμε να μαθαίνουμε. Μα τα καλά τραγούδια που γράφω εγώ εδώ και 22-23 χρόνια, μάλιστα, είναι για να ενώσω τις δύο παρατάξεις, ναι, και όχι να τους, να τους διαιρέσω όπως πριν, διότι εμείς το κρουπ που είχαμε, το συγκρότημα στην Αμόχωστο, είχαμε και δύο-τρεις παρατάξεις, ναι, αλλά δεν τα καταφέραν να μας διασπάσουν. Ναι, γιατί αυτό η μουσική ένωσε εσάς. Και βέβαια, η μουσική. Και όχι η πολιτική και να σας διασπάσει. Και αυτό προσπαθώ να κάνω με τα τραγούδια μου. Χαίρομαι, ναι, πάρα πολύ γι' αυτό. Ναι. Και είμαι σίγουρος ότι περνάει και το μήνυμα, ιδιαίτερα, ναι, και στους νεότερους ανθρώπους, Νίκο, ή όχι? Βέβαια, είναι ελπιδοφόρα μηνύματα, δεν είναι μυρολόγια. Δηλαδή, ελπίδα για λύση και απελευθέρωση, προπαντός απελευθέρωση. Αμήν. Από αυτήν την κατάσταση. Ναι. Τι ανησυχεί τον Νίκο περισσότερο μεγαλώνοντας? Μεγαλώνοντας με την καλή έννοια. Γιατί μεγαλώνοντας οριμάζουμε. Ίσως αντιλαμβανόμαστε και κάποια πράγματα διαφορετικά. Και τα τοποθετούμε και σε άλλες προτεραιότητες. Βέβαια. Ο Νίκος. Κοίταξε, ο πόθος με εμένα είναι να πάω ελεύθερος πίσω στην Αμόχωστο. Αμήν, Παναγία. Αυτός είναι ο σκοπός μου, αυτό είναι το θέμα της ύπαρξής μου αυτή τη στιγμή. Και σε όλες τις κατεχόμενες περιοχές μας. Βέβαια, αυτό εννοείται. Έγραψα και για τον Μόρφου τραγούδια και για... Και για την Κερίνια και για την Αμόχωστο, ναι, βέβαια. Ναι, είναι πάρα πολλά. Και τελευταίως, ναι. Κάναμε τελευταίως παρουσίαση της δουλειάς μου. Η δουλειά μου ονομάζεται «Οδέσεις στην Αμόχωστο και ύμνη για την Κύπρο». Μάλιστα. Είναι 30 τραγούδια, 10 και 10 και 10. Τα δύο άλπουμς, ένα και δύο. Το πρώτο ήταν «Θα βρεθούμε ξανά». Σου κάνω δώρο σύντομα. Σε ευχαριστώ πολύ. Το δεύτερο λέγεται «Φωνάζει Αμόχωστος, μια φωνή μέσα μου ξυπνά». Το τρίτο έρχεται, ελπίζω, μετά τα Χριστούγεννα. Μάλιστα. Και θα κάνω άλλο κονσέρτο. Αλλά είχαμε πρόσφατα στις 9 του Οκτώβρη παρουσιάσαμε με ωραίους ομιλητές. Είχαμε την NASA, όπως σας είπα, τον Ανδρέα Μορφίτη. Και θέλω να ευχαριστήσω ειδικά τον δόκτωρα Τίτο Χριστοδούλου. Μάλιστα. Ο οποίος, εκτός από την εξαίρετη παρουσίαση του έργου μου, γνωριζόμαστε από το 2001 με τον Τίτο, ο οποίος μου έκανε την πρώτη συνέντευξη στην εφημερίδα την Παρηγιακή. Και μετά στην Ελευθερία, θυμάμαι. Αλλά την έφερα εδώ για να θυμηθώ ότι ήταν τον Αύγουστο του 2001 που γνώρισα τον Τίτο και θέλω να του πω πόσο περήφανος είμαι που είναι φίλος μου και τον ευχαριστώ για όλα τα οποία έκαμε για μένα. Και εμείς θέλουμε να πούμε πόσο υπερήφανοι είμαστε για τον ίδιο, για τις γνώσεις του, για την πορεία του και για την προσφορά του, ναι, ναι, όπου είναι από τους λιγοστούς που παραμένουν σε, σίγουρα, αυτό το ξακουστό και θαυμαστό επίπεδο, σίγουρα, για τα κυπριακά και όχι μόνο δεδομένα. Πολύ σωστά τα είπες, ναι. Ναι. Και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Να ακούσουμε ακόμη ένα κομμάτι, θέλεις και να επανέλθεις? Γιατί σε βλέπω λίγο... Μένα μου αρέσουν τα τραγούδια. Ανήσυχο και θέλω να σε χαλαρώνω λίγο, παρακαλώ. Πάμε στην Κύπρο την αγαπημένη. Έπλασεν τα η μοίρα μου να περπατώ στα ξένα, μια ολάτσερη ζωή σε ένα μεγάλο ψέμα.
Έφεραν τα η τύχη μου να ζω τώρα στα πέρα. Το πεπρωμένο μια ζωή να τραγουδώ για σένα. Να τραγουδώ για λόγου σου Κύπρος αγαπημένη και μοναχά για χάρη σου Κύπρος απαθημένη. Να τραγουδώ για λόγου σου Κύπρος μου προδομένη και μοναχά για χάρη σου Κύπρος αγαπημένη. Με λαλούν από δημόν κι ας μου ρουφούν το γέμαν. Έιω ποτέ νεφία εν είμαι που τα ξένα. Κι αν με λαλούσιν πρόσφυγα κι αν με τραβάει το ρήμα, στο σπίτι μου στον τόπο μου έρχομαι κάθε μέρα. Είμαι σίγουρος ότι ο αγώνας θα είναι συνεχής. Βέβαια. Για τον Νίκο και όχι μόνο, για όλους όσοι θεωρούν ότι αυτός ο τόπος και πιστεύουν και θέλουν να είναι και να παραμείνει ελεύθερος. Νίκο. Μπράβο. Μέχρι αισίου τέλους θα ασχολούμαι με αυτόν τον αγώνα, τον συνεχή, όπως τον ονομάζει συνεχής αγώνας. Για δικαίωση, επιστροφή, απελευθέρωση θα έλεγα. Ναι. Και απελευθέρωση. Ναι, ναι. Μέσα από τη μουσική, σίγουρα. Τον άντλησα μέσα από την προεργασία που έκανα για σένα, αλλά και τα τραγούδια σου. Γιατί αυτό εισέπραξα. Mm. Και είμαι σίγουρος ότι το εισπράττουν και πάρα πολλοί φίλοι που ακούνε τη δουλειά σου. Μιλάνε μόνα τους. Ναι, δεν χρειάζονται να πολλά. Ναι. Ως συνήθως οι δημιουργοί είναι ολιγομίλητοι. Μπράβο. Το ίδιο και εσύ σήμερα. Ναι, είμαι λίγο τρόπο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν σήμερα εδώ. Εγώ σε ευχαριστώ. Θα χαρώ να ξαναπούμε και από το όμορφο Λονδίνο, αν μας δοθεί η ευκαιρία και μέσω βέβαια, Skype. Βέβαια, βέβαια. Και για οποιαδήποτε άλλη καινούργια δουλειά σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Θεός να σου δίνει δύναμη να δημιουργείς. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Και να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ και εσάς που μας κάνετε συντροφιά μέχρι αυτή την ώρα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Η εκπομπή σε επανάληψη τα μεσάνυχτα από το ΡΙΚ2. Μην ξεχνάτε, ανανεώνουμε το ραντεβού μας κάθε πρωί 8 με 10 στο πρώτο πρόγραμμα, στους 97,2 και στη συνέχεια τηλεοπτικά 2.30-3.30 τοπική ώρα Κύπρου. Να προσέχετε τον εαυτό σας και να αγαπάτε τους γύρω σας. Δεν είναι δύσκολο. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια χαρά.